Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, εμεί θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν βεβαίω περάσουμε σε πολύ κρίσιμα θέματα, όπω το αν θα πούμε το νερό νεράκι και στο εάν η περίφημη, το περίφημο λούστρο τη Ελλάδα 2.0 κρύφτηκε μέσα στην αφόρητη ψαρίλα στον Παγαστικό. Πριν από όλα αυτά, πάμε να δούμε τι ακριβώ δείχνουν οι δημοσκοπήσει, η, η, η πρώτη φουρνιά του φθινοπόρου είχαμε την MRB για το Open πάμε να δούμε καταρχάς την πρόθεση ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία οριακά πάνω από το 20% 21,6 μισό το Πασόκ έχει περάσει στη δεύτερη θέση καθαρά με δύο μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 8,5 8 η ελληνική λύση 7,3 το ΚΚΕ 5,3 η πλεύση ελευθερίας και στα υπόλοιπα κόμματα, επαναλαμβάνω MRB για το open πρόθεση ψήφου, 3,4 και εντός Βουλής η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 3,2 η Νίκη, 2,3 το μέρα 25, 2,2 η Νέα Αριστερά και 21% αδιευκρίνηστη ψήφος, αρκετά ψηλά αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις πριν από τρει μήνες ε, ψηφίσαμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα, πάμε να δούμε... Πώ ακριβώ μετράει του συσχετισμού στο ΠΑΣΟΚ η MRB, η οποία δείχνει στου δυνητικού ψηφοφόρου τον Νίκο Ανδρουλάκη να προηγείται με 25,5%, τον κύριο Χάρη Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, με 21,9%. Είναι οι μόνοι δύο που έχουν δύο μπροστά. Επί τη ουσία είναι κάτι σαν το, το δίδυμο του δεύτερου γύρου. Άννα Διαμαντοπούλου στην τρίτη θέση με 17,5%, Παύλο Γερουλάνο με 12,6%, Νάντια Γιανακοπούλου 4,9%, Μιχάλη 3,3, Γιάννης Κανελάκης 0,9, άλλος ε, επιλέγει το 8,8 και διευκρίνησε ψήφος το 12,7%. Αυτά στους δυνητικούς ψηφοφόρους, σε όσους λένε ότι μπορεί να επαναψηφίσουν. Στους σίγουρους ψηφοφόρους στον λεγόμενο ε, σκληρό ε, πυρήνα ε, έχουμε τα εξής. Έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη ε, να πέφτει από το 25,1 στο 23,5%. Το Χάρη Δούκα ε, να ανεβαίνει στο 22,6%. Την Άννα Διαμαντοπού Σάβλητο το ποσοστό 17,2. Παύλο Γερουλάνος 15,5. Νάντια Γιανακοπούλου 3,2. Μιχάλης Κατρίνης 3,7. Γιάννη Κανελάκης 0,6. Άλλη υποψηφιότητα θα ήθελε το 1,2% των ερωτηθέντων και ερωτηθισών. Ενώ η ευευκρίνηστη ψήφο φτάνει το 12,4%. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα ω προ την MRB. Ε, πάμε να, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο ας μένουμε στα του Πασόκ ε, από ό,τι βλέπω ε, εδώ ε, αυτός ο μύθος που υπή... όχι ο μύθος ακόμα και η, η εύλογη υπόθεση με την οποία μπήκαμε σε αυτήν την ε, διαδικασία ότι δηλαδή στο σκληρό περίνα ήταν ε, μεγάλο το προβάδισμα του κ. Ανδρουλάκη και όσο άνοιγε το κλίμα, ευνοείται ο κ. Δούκα κλπ. Εδώ φαίνεται ότι ανατρέπεται από την MRB, έτσι. Ναι, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί ε, πλέον ε, ανατρέπεται η εικόνα και η εντύπωση που είχαμε σχετικά με το πόσο δυναμική είναι η παρουσία του mm -hmm. Νίκου Ανδρουλάκη στου ψηφοφόρου ε, του Πασόκ και αν τον θεωρούν τον ίδιο ε, πρόβλημα και σε ποια ένταση. Ε, και έχει πολύ ε, μεγάλο ενδιαφέρον. Από την δημοσκόπηση, το γεγονό ότι έχει καταφέρει ένα διαματοπούλο να είναι τρίτη και πάρα πολύ ψηλά, περνώντα ναι. τον Παύλο Γερουλάνο. Και αυτό είναι ενδεικτικό για το, για το σώμα των ψηφοφόρων ε, στο, στο Πασόκ και τι τελικά ε, αποζητάει. Ε, η αν... Βέβαια, τα ποσοστά, δεν ξέρω, οι δύο επικρατήστεροι φαίνεται να είναι ο Νίκος και ο Χάρης Δούκας και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει πηγαίνοντα ε, προς ε, την Κυριακή των εκλογών. Mm -hmm. ε, και βλέποντας μάλιστα ότι ο Χάρης Δούκας όσο περνάει ο καιρός ενισχύεται. Ε, Επίση, δεν υπάρχει πια αυτό που είχαμε μια προσέγγιση στην αρχή, ότι ε, ο Χάρη Δούκα θα είναι πολύ ενισχυμένο ε, σε αστικά κέντρα, αλλά ωστόσο, επειδή και άλλοι υπάρχουν υποψήφοι, όπω ο Μιχλό Γερουλάνο που και αυτό ενισχύεται, mm -hmm. ειδικά στην Αθήνα, ή η, η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ θα είναι πάρα πολύ δυνατό ο Νίκο Ανδρουλάκη στην επαρχία. Ναι, υπάρχει αυτή, αυτή η καταγραφή, αλλά όχι yeah. τόσο έντονη, mm -hmm. ώστε να εξασφαλίσει ε, μια τόσο εύκολη μάχη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάθε άλλον μάλλον είναι και πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι το Πασόκ μάλιστα στην επαρχία από ένα αρκετά δυνατό κόμμα, μάλιστα στις τελευταίε εκλογέ μπόρεσε να είναι και δεύτερο. Mm -hmm. Και έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο στα αστικά κέντρα. Ε, πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και φυσικά να δούμε και τι θα, γίνει όσον αφορά την στήριξη των υποψηφίων που δεν θα καταφέρουν να περάσουν στο δεύτερο γύρο, ποια πρόσωπα και με ποια κριτήρια τελικά θα στηρίξουν. Νικό, Εγώ κρατώ ένα αστερίσκο το ξέρετε. Και ιδίω για δημοσκοπήσει τέτοιου είδου για το ποιο θα είναι το αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρουμε το εκλογικό σώμα. Mm -hmm. Είδα ότι η απόφαση τη Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που θα κάνει τι εκλογέ δίνει το δικαίωμα ψήφου από 16 ετών και πάνω να γραφτούν όσοι δεν είναι μέλη και να μπορούν να ψηφίσουν. Αλλά αυτό θα είναι καθοριστικό στο οποίο θα κρίνει. Δεν ξέρω αν άλλα κόμματα. Μέχρι προχθέ είχαμε Αύγουστο παρεμπτόντω. Ναι, Υπήρχε αύγουστο, ο κανόνα ότι Αύγουστο. Πολύ πήγαινε... νωρί ακόμα για να δούμε πώ διαμορφώνεται η εικόνα. Να θυμίσω ότι τι τελευταίε εκλογέ πέσαν έξω δημοσκοπήσει. Άλλα αποτελέσματα βλέπανε, mm -hmm. αλλά αλλιώ διαμορφώθηκε τελικά η... το εκλογικό αποτέλεσμα. Μου κάνει εντύπωση το πολύ ψηλό ποσοστό τη κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Ε, όταν ξεκίνησε αυτή η κούρσα, θυμάσαι ότι συζητάγαμε όλοι περισσότεροι για να το πούλ, τη δουλειά έχει, που ήταν μαζί με τον Μητσοτάκη και διάφορα άλλα τέτοια. Βλέπουμε να διαμορφώνεται μια κατάσταση με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα, μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα που δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί. Ο κύριο Δούκα κρατάει και πιστώνεται αυτό το κομμάτι ότι είναι ο μόνο, εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη, που κερδίσει αυτό που αποκαλεί αντιπολίτευση καθεστώ Μητσοτάκη. Δικαίω ή αδίκω. Φαίνεται ότι αυτό τον ευνοεί σε ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων του Πασόκ και ο κ. Σανδουλάκη έχει τα απόνερα ενό αρχηγού, ο οποίο έχει εκλεγεί, έχει δοκιμαστεί και δεν έχει πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Δεν μένω όμω σε αυτό, μένω στην επόμενη μέρα. Εγώ θεωρώ ότι το κομβικό θα είναι αν αυτό που θα εκλεγεί επικεφαλή στο Πασόκ θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το ρεύμα στην κεντροαριστερά. Δηλαδή θα μπορέσει να συνοηθεί με ένα κομμάτι. Και τη Νέα Αριστερά και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι εγκλωβισμένο ή δεν θα είναι εγκλωβισμένο αύριο, ο... αν επανεκλυγεί ο κ. Κασελάκη. Αν δεν γίνει η πρόταση, που πει τον κ. Κασελάκη, και αν μπορούσαν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα μπόλιο αντιπολίτευση, τέτοιο που να ισορροπήσει το κοινοβουλευτικό μα σύστημα και να αποκτήσει και ένα αντίπαλο Μισοτάκη. Γιατί όσο δεν αποκτά αντίπαλο Μισοτάκη, τα βλέπουμε τα πράγματα κάπω έτσι ναι. στι δημοσκοπήσει. Λέω ότι η δημοσκόπηση τη συνολική των κομμάτων mm -hmm. και ένα κόμμα να προχωρά αναγκαστικά γιατί δεν θα υπάρχει δεύτερο. Ναλιστα. Λοιπόν, ε, κάποιοι μάλιστα λένε, με δεδομένο ότι κυβερνά ε, για έκτο πλέον χρόνο.